Ξαφνικά βλέπετε την Ειρήνη Δράγαση και το Σωτήρι Μπαρσάκη. Θα πάμε στην Ειρήνη Δράγαση, διότι Ειρήνη, είχαμε ένα περίεργο περιστατικό. Ένας ληστής προσπάθησε να εγκλωβίστηκε στο χώρο που πήγε να ληστέψει. Κινηματογραφική ληστεία, απόπειρα βασικά. Διέριξε λοιπόν ένας 39χρονος εδώ τα γραφεία ενός ιδιωτικού κολεγίου που βρισκόμαστε επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Βλέπουμε ότι υπάρχει και μία έτσι τεράστια τρύπα στην είσοδο. Δεν ξέρουμε τώρα με τι αντικείμενο κατάφερε και έσπασε την είσοδο αυτή που είναι και θωρακισμένα τα τζάμια. Μπήκε μέσα, το αντιλήφθηκαν οι άντρες της ασφάλειας γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα. Ξεκίνησαν να τον καταδιώκουν και έφτασαν, όπως μας είπαν και εδώ, άντρες της ασφάλειας μέχρι και τον έκτο όροφο. Είχε έρθει και η αστυνομία στο ενδιάμεσο. Και τότε ήταν που ο άνθρωπος αυτός, φτάνοντας στο πίσω μέρος του κτηρίου, από την πίσω πλευρά, αποφάσισε να πάει μπροστά από την ταράτσα, ουσιαστικά από το μπαλκόνι, και να αποπειραθεί. Βασικά, ουσιαστικά απειλούσε, να πούμε, επί 2 ώρες περίπου, ότι θα αυτοκτονήσει. Στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή και η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρα και ένας διαπραγματευτής, ο οποίος και εν τέλει ήταν αυτός που έλυσε αυτό το θρίλερ επί 2 ώρες λοιπόν, και εν τέλει τον συνέλαβαν. Πρόκειται για ένα 39χρονο που, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι τοξικοεξαρτημένος και κατάφερε να διαρρήξει την θωρακισμένη αυτή πόρτα. Τέλος καλό, όλα καλά. Δεν υπήρξε κάποια απώλεια, είτε ανθρώπινη, μόνο υλικές ζημιές. Λοιπόν, τώρα θα δείτε και το Χρήστο Στρατουλάκο σε σύνδεση με το Μεσολόγγι, αλλά θα πάμε πρώτα στο Σωτήρι Μπαρσάκη για να δούμε μετά την υπόθεση την οποία παρακολουθεί το Πανελλήνιο. Σωτήρι Μπαρσάκη στην Χαλκίδα, να δούμε καταστροφές και τι ακριβώς έγινε σε κατάληψη την οποία είχαμε τις προηγούμενες μέρες και δεν ξέρω αν ολοκληρώνεται, αν τελείωσε κιόλας. Σωτήρι. Καλημέρα σας. Έτσι ακριβώς στο δεύτερο γυμνάσιο Χαλκίδας βρισκόμαστε, όπου την πρώτη μέρα της κατάληψης του σχολείου άγνωστοι προκάλεσαν υλικές, εκτεταμένες υλικές ζημίες σε όλους τους χώρους του σχολείου, όπως μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του οπερατέρ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κατάλοιπα από έτσι γλάστρες που έχουν πέσει στον προάβλιο χώρο. Υπάρχει το εκπαιδευτικό προσωπικό που αυτή την ώρα κάνει καταγραφή των ζημιών. Καταγραφή των ζημιών, ναι. Και όπως μπορείτε να δείτε, αυτή τη στιγμή γίνεται μπάχαλο. Υπήρχαν μέσα, πήγαν και βάλαν φωτιά στις αίθουσες των σχολείων, κλέψανε υπολογιστές. Μιλάμε για ζημιές οι οποίες υπολογίζονται σε αρκετά χιλιάδες ευρώ. Ναι, βέβαια, έχει γίνει ρημαδιό το σχολείο. Σωτήρι, ευχαριστούμε πολύ, γιατί να έχουμε και ένα πρόβλημα στην επιστροφή. Προχώρησαν οι αστυνομικοί σε 6 συλλήψεις. Ευχαριστούμε πολύ το Σωτήρι Μπαρσάκη.